ατελείωτες ώρες. Δηλαδή δουλεύει γύρω στις 16-18 ώρες τη μέρα μαζί με το σύριαλ, γιατί τα γυρίσματα είναι εξαντλητικά. Και εγώ το είχα πάθει αυτό πάνω που είχα πρωτογεννήσει. Και τα είχα πάρει πολύ. Γιατί... και τα είχα πάρει πολύ. Και τώρα λέει, δεν θα το λύσουμε, κρατερέ, λοιπόν. Όχι, αλήθεια, γιατί είναι, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολο να είσαι νέα μανούλα και να είναι όλη αυτή η ευθύνη πάνω σου. Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι θα... Να σου πω κι εγώ, δεν θα μπορούσα να πω, Γιάννη, πάρε το παιδί, ας πούμε, και κάνει. Να κάνει τι, να το φυλάσει. Είναι θετικό που κάνετε και η ίδια δουλειά. Είναι θετικό. Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν στιγμές που είσαι μόνος σου και λες... ότι θες κάποιον, ρε παιδί, να πας να κάνεις ένα μπάνιο ή κάτι. Αλλά εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Παίρνεις και το παιδί με το. Όλα στην προκειμένη περίπτωση. Τίποτα. Παίρνω το παιδί με το relax μέσα, με βλέπει που κάνω μπάνιο και περνάει τελείως. Ναι. Τραγουδάω εγώ από μέσα στο μπάνιο, μια τρελή και τελείως υπόθεση. Δεν έχεις βοήθεια από πεθερικά, από κάποια γυναίκα. Κοίτα, η μητέρα του Γιάννη θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Απλά τα καλοκαίρια αυτήν η σεζόν που πάει στο χωρίο, γιατί έχουν το μαγαζί. Οπότε από το Σεπτέμβριο θα την έχουμε εδώ stand-by. Η μητέρα μου είναι στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε 2-3 φορές κάθε από ένα μήνα 20 μέρες. Αλλά εντάξει, επειδή εγώ δεν δουλεύω τώρα, δηλαδή ότι τι, να έδινα το παιδί και να πήγαινα πού. Όχι, δεν το συζητώ. Κάνεις το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα το καταλάβεις μετά. Ναι, δηλαδή... ήθελα να κάτσω. Γιατί μου τέριαξε και η σεζόν όπως ήταν. Δηλαδή, εγώ τελείωσα τα κλεμμένα όνειρα το Μάιο. Ναι. Η προβολή η δική μου τελείωσε το Γενάρη. Οπότε προλάβαμε να καλύψουμε τη σεζόν και μετά εγώ μπορούσα να κάτσω. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο. Και δεν ήθελα κιόλας. Mm.